Σας ευχαριστώ πολύ που είστε όλες και όλοι σήμερα εδώ. Υποδεχθήκαμε τον Υπουργό Αθλητισμού και Παιδείας της κυβέρνησης με ιδιαίτερη χαρά. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια εκτενή συζήτηση. Έθεσα στον Υπουργό το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη αθλητικά σε ό,τι αφορά τις υποδομές είναι μια παραμελημένη διαχρονικά πόλη, λείπουν αρκετές υποδομές. Λείπουν υποδομές οι οποίες είναι αναγκαίες. Κάναμε μια εξίσου εκτενή συζήτηση ό,τι αφορά τις δημοτικές υποδομές, όπου εκεί πραγματικά υπήρξε μια μεγάλη διάθεση για να καλύψει σε πρώτη φάση αρκετά κενά και μιλήσαμε προφανώς και για την διοργάνωση των εκδηλώσεων που έχει αναλάβει ο Δήμος με το γεγονός, με την αφορμή της Θεσσαλονίκης ως αθλητικής ευρωπαϊκής πόλης. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω. Είναι γεγονός ότι είναι μια πρώτη συνάντηση, όπου θα συνεχίσουμε τις επαφές και τον ευχαριστώ γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε τις πρώτες απόψεις και δεσμεύσεις για την πόλη. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο για την θερμή υποδοχή και φιλοξενία στα πολύ ωραία γραφεία τα οποία επισκέφτομαι για πρώτη φορά του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επιβεβαιώνω και εγώ ότι κάναμε μια πολύ ειλικρινή καταρχήν και υπεύθυνη συζήτηση για το επίμαχο θέμα που λέγεται αθλητισμός Θεσσαλονίκη. Επιβεβαιώνω και εγώ ότι χρειάζεται να αυξήσουμε τους ρυθμούς και την ταχύτητά μας για να αποδώσουμε στη Θεσσαλονίκη τον αθλητισμό που της αξίζει σε επίπεδο υποδομών και δράσεων. Γι' αυτό λοιπόν και επειδή στην δική μου πολιτική ηθική και παιδεία δεν υπάρχει τίποτα που θα υποσχεθώ αν δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει ή τίποτα που θα υποσχεθώ ως ευχή αλλά αν το κάνω θα γίνει, έτσι λειτουργούσα σε κάθε χαρτοφυλάκιο που μου ανέθετε κάθε φορά η κυβέρνηση, επιβεβαιώνω ότι εδώ θα στηρίξουμε το Δήμο Θεσσαλονίκης. Το αξίζει η Θεσσαλονίκη, το αξίζει ο αθλητισμός Θεσσαλονίκης και διαμέσου του Δήμου συμφωνήσαμε σε κάποιες προτεραιότητες που μου έθεσε για υποδομές. Θα κάνουμε τρεις προγραμματικές συμβάσεις συνεργασίας για να υλοποιηθούν άμεσα με τη στήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού. Ταυτόχρονα, αυτό το οποίο επισήμανα στον Δήμαρχο είναι ότι το μεγάλο πρόγραμμα το οποίο στηρίζουμε και το έχουμε μία από τις 7 μεταρρυθμίσεις που έχουμε διακηρύξει και θα φανούν στο μεγάλο νομοσχέδιο του αθλητισμού που λέγεται Αθλητισμός για Όλους, επειδή φέτος υπογράψαμε από το μήνα Ιανουάριο. Ενώ θα έπρεπε τον Νοέμβριο, δηλαδή 8 μήνες πιο μπροστά, ζητώ από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και την αντιδήμαρχό του στα θέματα αθλητισμού να τρέξουν το πρόγραμμα Αθλητισμούς για Όλους, το οποίο στηρίζει το Υπουργείο Αθλητισμού, για να ασχοληθεί όλος ο κόσμος με τον αθλητισμό. Να τον βγάλουμε από τα σπίτια του, να γίνει πραγματικά κομμάτι της αθλητικής κοινότητας ο κάθε Θεσσαλονικιός που σήμερα είναι στο σπίτι του κλεισμένος και θέλουμε να το βγάλουμε από το σπίτι και στα ειδικά προγράμματα που θα φτιάξει ο Δήμαρχος να ενεργοποιηθεί στη δράση του αθλητισμού. Το οφείλουμε στον κόσμο και στην κοινωνία της χώρας μας, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά για όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς, οι μετρήσεις δείχνουν ότι είμαστε προτελευταίοι στην Ευρώπη στον αθλητισμό, στην κοινωνία και στην άθληση της κοινωνίας. Τώρα, στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Και επειδή η Θεσσαλονίκη φέτος θα είναι ευρωπαϊκή πρωτεύουσα αθλητισμού, της αξίζει να έχει μια πολύ διαφορετική εικόνα και γι' αυτό είπα στον Δήμαρχο, προγραμματίσαμε να γίνει ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος με ξεκίνημα τη Θεσσαλονίκη. Ένας γύρος πανελλήνιος που έχει τεράστια έγκλη, μεγάλη αποδοχή σε όλη την παγκόσμια κοινότητα της ποδηλασίας. Θα έρθουν 30 χώρες στη Θεσσαλονίκη. Ο Δήμαρχος θα είναι κάτω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θα προσπαθήσω να είμαι και εγώ, όλοι οι θεσμικοί παράγοντες της Θεσσαλονίκης, να δουν ένα μεγάλο θέαμα αθλητικό, το οποίο θα γεμίσει η Θεσσαλονίκη ποδήλατα και θα είναι πραγματικά μια ομορφιά, όπως επίσης και άλλες αθλητικές δραστηριότητες. Θα δούμε διαμέσου της συνεργασίας που έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε. Το κεφάλαιο που λέγεται Μεγάλες Αθλητικές Υποδομές, έχω πει και σε άλλες συναντήσεις που κάναμε ότι ταμείο δύο μεγάλα εθνικά αθλητικά κέντρα, Καφτατζόγλιο και ΑΚ Θεσσαλονίκης, είναι σε πρώτη προτεραιότητα, δόθηκαν οι πόροι, δεν είναι μία ευχή και τώρα από εκεί πέρα είμαστε απέναντι μόνο με την διαδικασία που απαιτεί η γραφειοκρατία για να υλοποιηθούν αυτές οι προτεραιότητες που έχουμε δώσει για να ξαναγίνουν στολίδια έτσι όπως αξίζει να είναι το Καφτατζόγλιο, παραδείγματος χάρη. Το έχουμε ονειρευτεί να γίνει το ΑΚΑ της Βορείου Ελλάδος και θα γίνει. Οι πόροι υπάρχουν, οι διοικητές τρέχουν τις διαδικασίες
Και ο νέος management που μπήκε με τον τελευταίο νόμο νομίζω ότι θα βοηθήσει στη δρομολόγηση όλων αυτών των διαδικασιών. Ευχαριστώ άλλη μια φορά τον Δήμαρχο. Θα είμαι κοντά του. Είμαι κοντά στον νέο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης ως υπουργός, γιατί η Θεσσαλονίκη αξίζει και θα είμαστε κοντά στη Θεσσαλονίκη και στον αθλητισμό της Θεσσαλονίκης.